θεράπευση. Είμαστε υπεραισιόδοξοι πλέον, όχι απλά αισιόδοξοι. Εμείς περιδιαβαίνουμε χωρίς ΜΑΤ και χωρίς ΣΥΜΕΤ, όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πόλη-πόλη, λαϊκή-λαϊκή, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί μπορούμε να βρούμε πραγματικά τους Έλληνες οι οποίοι περνούν δύσκολα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο κ. Καρόκης λοιπόν είπε σε τηλεοπτικό διάβλο ότι η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν πάρει τους απαραίτητους βουλευτές θα πάρει από άλλα κόμματα. Και η ελληνική λύση δεν θα δεχτεί καμία μα καμία ρογμή στο αραγές της μέτωπο για κυβέρνηση. Εμείς δεν θα συγκυβερνήσουμε. Θέλουμε να κυβερνήσουμε την Ελλάδα προς τέρψη των Ελλήνων και όχι των ξένων παραγόντων ή των ξένων χωρών. Η ομή παραδοχή αυτή λοιπόν πρέπει να κάνει τον Πρωθυπουργό να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να παίζει με θεσμούς και με κόμματα. Ντροπή στη Νέα Δημοκρατία, το ιστορικό αυτό κόμμα, αλλά μεγαλύτερη ντροπή στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Η εταιρεία Singular δεν είναι η εταιρεία στην οποία μπορεί να βασιστεί η ελληνική δημοκρατία. Είναι μια εταιρεία που είναι διαπληκτή υπό την έννοια ότι έχει οικογενειακές σχέσεις η εταιρεία που την εξαγόρασε με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Πρέπει και το καταθέσαμε στη Διακομματική Επιτροπή να υπάρξει έλεγχος λογισμικού. Από το Σεπτέμβριο φωνάζει η ελληνική λύση. Κρούμε κόδωνα κινδύνου για κλοπή στις εκλογές. Είναι ικανή για όλα. Όταν οι βουλευτές τους παραδέχονται αποστασίες, είναι βέβαιο ότι για να κυβερνήσουν και να μπορούν να κερδίσουν αυτοί ή οι φίλοι τους δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία ανάκαμψης, είναι ικανή για όλα. Μαθαίνω ότι ο Άριος Πάγος άφησε ένα κόμμα που δηλώνει τουρκικό να κατέβει σε εκλογές. Αφήνεις λοιπόν κόμματα αντεθνικά, αφού δηλώνουν Τούρκοι, να κατεβαίνουν σε εκλογές και απορρίπτεις με γελίες δικαιολογίες άλλα κόμματα που έχουν μια άλλη άποψη. Τα κόμματα που κόπηκαν έχουν στάσει στα εθνικά θέματα, κυρίως για τη Μακεδονία, για το Αιγαίο και την εκμετάλλευση, αυτά που λέει και η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είναι κόμματα που έχουν πατριωτική άποψη και λόγο. Τα κόμματα που κόπηκαν είναι κόμματα που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη και στο κόμμα του που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα που πέρασαν είναι κόμματα που έχουν λευστεί εθνική αντίληψη. Δεν μιλάω για το κόμμα του τουρκικού που έπρεπε να βγει έξι αλλιώς έξω. Από χθες η ελληνική λύση, ξεπερνώντας την όποια προσωπική, αν θέλετε, διάθεση που έχει ο καθένας μας, το όποιο προσωπικό ή κομματικό συμφέρον, καλεί σε επανελλήνιση και παστρατιά όλους τους Έλληνες, τα κόμματα που κόπηκαν, για να ενώσουμε δυνάμεις μετά την 21η Μαΐου, για να χτυπήσουμε όλο το οριζόντιο σύστημα που έχει συγκεκριμένη άποψη. Η ελληνική λύση, αντιλαμβανόμενη το χρέος απέναντι στην Ελλάδα, έκανε το πρώτο βήμα. 21 Μαΐου λοιπόν, μετά τις εκλογές, πρέπει να εκκινήσει η διαδικασία ενώσεως των πατριωτικών δυνάμεων. Να έρθουμε τώρα σε ένα μεγάλο